Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που κανονικά θα έπρεπε να θέσω τελευταίο, αλλά η αγωνία όλων μας είναι αυτή. Αν θα καταφέρουμε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου να κλείσουμε την αξιολόγηση και ακόμη τι σημαίνει το να μην κλειδώσει στις 20 Φεβρουαρίου. Υπάρχει χρόνος στη συνέχεια ή χάνουμε το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης. Και το ρωτώ γιατί άκουσα και τον κύριο Χουλιαράκη από τη μία πριν από δύο μέρες και τον κύριο Στουρνάρα σήμερα στη Βουλή να λένε ότι αν χαθεί ο Φεβρουάριος τα πράγματα μετά δυσκολεύουν πολύ. Κοιτάξτε, είναι μια λεπτή ισορροπία. Αν σας πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να κλείσουμε την αξιολόγηση μέχρι 20 Φλεβάρι, θα μου πείτε άρα να τα δεχτούμε όλα. Αν σας πω ότι έχω άφθονο χρόνο, πραγματικά μπαίνουμε σε δύσκολα νερά. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εμείς θα επιδιώξουμε μια πολιτική συμφωνία σε όλο το πακέτο, γιατί γι' αυτό το λόγο έχουμε καθυστερήσει. Γιατί έχουμε να αποφασίσουμε πολλά πράγματα συγχρόνως. Και τις μεταρρυθμίσεις και τα πλεονάσματα και τι θα είναι για το χρέος, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτό είναι που μας καθυστερεί. Εμείς επιδιώκουμε μια πολιτική λύση πρώτα σε μια εβδομάδα από σήμερα, δηλαδή στο Eurogroup της 20, και μετά θα μπορούμε να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Κύριε Υπουργέ, παίζει το σενάριο της πολιτικής λύσης, γιατί εδώ η Λαγκάρτ σήμερα, τώρα το είδαμε πριν από λίγο από το Ντουμπάι, δήλωσε ότι δεν κάνω εξαίρεση για την Ελλάδα. Μα εγώ δεν ρώτησα ποτέ από κανέναν εξαίρεση. Αλλά μπορώ να δικαιούμαι να ρωτήσω την κυρία Λαγκάρτ να μην λέει ότι το πλεώνασμα το 2018 θα είναι 1,5 όταν είναι τώρα 2 με πολύ χαμηλότερη ανάπτυξη. Δικαιούμαι να μην λέει ο κύριος Τόμψον ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι τις ίδιες με τη Γερμανία. Δικαιούμαι να λέω στην κυρία Λαγκάρτ να μην λέει με πολύ αμφισβητήσιμες αναλύσεις ότι 40 και 50% των Ελλήνων δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος που αν έκανε σωστά τις αναλύσεις θα ήταν 12%. Δικαιούμαι να την λέω την κυρία Λαγκάρτ, μην καθυστερείς και πάρε μια απόφαση. Και μήπως έχεις εσωτερικά προβλήματα στο Δουνουτού που σε πιέζουν ότι δεν ήταν καλό το πρόγραμμα από την αρχή. Εγώ δεν ρωτάω ιδιαίτερη μεταχείριση από το Δουνουτού. Λέω να είναι όσο σκληρή θέλει να είναι με μάνα, αλλά να είναι ήδη σκληρή και με τους Ευρωπαίους και για το χρέος. Όχι να λέει με τους Ευρωπαίους θα το δούμε τι θα γίνει για το χρέος και εμένα να μου λένε και άλλα μέτρα πάνω σε στοιχεία που δεν βγαίνουν από πουθενά. Αυτά τα στοιχεία, αυτή η παραποίηση της πραγματικότητας, γιατί έχετε δίκιο, πολλά από αυτά που είπατε είναι έτσι, δηλαδή είναι σαφές ότι εμφανίζουν μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα που δεν υπάρχει σήμερα. Που δεν είναι, το... Όχι μόνο οι Έλληνες το λένε, το λέει και η Κομισιόν, ακόμα και ο Ντάισελμπλουμ. Πώς το εξηγείτε αυτό, ποιος είναι ο στόχος, αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρωζώνη, παίζουν κάποιο παιχνίδι? Δεν μπορεί να είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Όχι. Δεν θεωρώ ότι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι έχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα, γιατί μπήκαν σε ένα πρόγραμμα χωρίς αναδιάρθρωστο χρέος και τους έπεισε ο Πολ Τόμψον ότι καλά μπήκαμε. Και τώρα ο Πολ Τόμψον θέλει να πει ότι φταίνει οι Έλληνες άμα δεν πάει καλά. Άρα παίζουν ένα blame game που λέμε εσείς για πραγματεύσεις. Αλληλοκατηγορούνται. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν πάρει απόφαση. Έχουν και στο πίσω το μυαλό τους μήπως ο Τραμπ τραβήξει την πρίζα και καθυστερούν. Και αυτό που θα έλεγα στην κυρία Λαγκάρτ, να πάρει μια απόφαση, θέλει να είναι στο πρόγραμμα, να έχει δίκαιες απαιτήσεις που δεν είναι υπερβολικές και να αποφασίσει πάνω σε αυτό. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι να ροκανίζει το χρόνο χωρίς να δίνει απαντήσεις τι είναι οι προθέσεις σου και προς εμάς αλλά και προς τον κύριο Σόιμπλε. Πάντως έχω μερικές φορές την εντύπωση ότι και αυτοί που εμφανίζονται ως σύμμαχοί μας, παράδειγμα ο κύριος Μοσκοβισή που έρχεται αύριο στην Αθήνα, την ίδια στιγμή που παραδέχεται ότι η Ελλάδα πήγε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, ότι ξεπέρασε τους στόχους της, συμπλέει με αυτούς που θέλουν νέα μέτρα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι, δεν είναι η δική μου εικόνα για τον κύριο Μοσκοβισή και δεν είναι και η δική μου εικόνα για την Κομισιόν. Και να μας πείτε και αν η επίσκεψη Μοσκοβισή στην Αθήνα μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να κλειδώσει η αξιολόγηση. Η άποψή μου είναι ότι μερικές χώρες στο Eurogroup θέλουν το Δουνουτού μέσα. Αν πεις στο Δουνουτού οπωσδήποτε πρέπει να είσαι μέσα, δημιουργείς πρόβλημα στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί πρέπει να προσπαθήσουν να φέρουν και το Δουνουτού μέσα. Θεωρώ ότι η θέση της Κομισιόν, η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ίδια η δικιά μας θέση, ότι είναι παράλογο τα νέα μέτρα όταν ήδη έχουμε κάνει τέτοια υπεραπόδοση και όταν η οικονομία πάει τόσο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Παρόλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση ότι καταραίει η οικονομία και όλα τα στοιχεία τη διαψεύουν. Θεωρώ ότι η Κομισιόν προσπαθεί να ισορροπήσει
κάποιες απαιτήσεις των δανειστών να είναι οπωσδήποτε το δούλου του μέσα και αυτό που πιστεύει η ίδια για την οικονομία και την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά νομίζω εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και ίσως το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κάποιος παίκτης αυτή τη στιγμή που δεν θέλει λύση, κάποιος παίκτης που λέει ότι ευθύνεται η Ελλάδα για την καθυστέρηση. Αυτό θέλω να το... Αυτό που διαρρέει από το Βερολίνο αλλά και από ορισμένους στις Βρυξέλλες ότι μας δώσαν ένα τελεσίγραφο 48 ωρών για την αξιολόγηση, για το κλείσιμο της είναι αλήθεια. Όχι. Υπάρχει τέτοιο όχι. τελεσίγραφο. Όχι. Αυτό μπορώ να σας το πω, θέλετε να το αναλύσω. Όταν λέω τελεσίγραφο. Όχι δεν μπορώ να το αναλύσω ναι, γιατί ναι. δεν υπάρχει δηλαδή. Όχι σύμφωνοι, ρωτώ. Ναι. Όμως θέλω να μου βάλετε κάπου το ορόσημο, το χρονικό που πρέπει να έχουμε τελειώσει κατά τη γνώμη σας. Γιατί μου είπατε πριν, δεν μπορώ να σου πω 20 Φεβρουαρίου γιατί μετά θα μου πεις ότι δώσ' τα όλα για να τελειώσεις 20 Ακριβώς. Φεβρουαρίου. Μέχρι πότε κατά τη γνώμη σας πρέπει να έχουμε κλειδώσει την αξιολόγηση και πόσο επικίνδυνο είναι, και τώρα δεν σας το ρωτώ μόνο σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν επιχειρηματίας, να χάσουμε το τρένο της χαλάρωσης της ποσοτικής που είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τις μικρές και τις μεσαίες και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την άμεση επίδραση που θα έχει η νομισματική χαλάρωση, αλλά σαν σιγνάλο, σαν σύμβολο ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Σελίδα και γίνεται, ακριβώς, και γίνεται κανονική χώρα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν. Νομίζω όμως ότι αυτό... Οι πιο πολλοί παίκτες το θέλουν. Δεν νομίζω ότι. Γι' αυτό είμαστε τελείως διαφορετικά από το 2015. Δηλαδή, παρόλο που εγώ λέω ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε να το λήξουμε τώρα, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί είναι πολλοί οι παίκτες που δεν θέλουν το 2015. Καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο πολιτικά τα προβλήματα με το Brexit, με τη Le Pen. Είναι και προβλήματα για το τραπεζικό σύστημα. Είναι και προβλήματα. Τη φοβερή ανισότητα με τη Γερμανία να έχει 300 δις πλεόνασμα και μετά να λέει ότι γίνεται ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να σου λέει να είσαι ανταγωνιστικός όταν επιδιώκει να έχει τέτοιο πλεόνασμα. Και γι' αυτό ο Ραχώη πηγαίνει και αυτό στις συνόδους του Νότου, παρόλο που είναι δεξιός και οι άλλοι. Άρα βλέπω ένα διαφορετικό τοπίο που μπορούμε να πραγματικά να κάνουμε κάτι καλό, αλλά ο χρόνος δεν μπορώ να σας το προδιορίσω, γιατί μετά μου δένει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί καθυστερούμε συνεχώς? Μα δεν καθυστερούμε συνεχώς. Ένα λεπτό. Εγώ θυμούμαι τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι αρχές Δεκεμβρίου θα είχαμε τελειώσει με την αξιολόγηση. Και πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι έχοντας την κακή εμπειρία του 2015, αλλά και κακή εμπειρία από προηγούμενες κυβερνήσεις που όταν καθυστερούσαν την αξιολόγηση ο λογαριασμός ερχόταν πιο ακριβώς, πιο μεγάλος, αναρωτιέμαι γιατί καθυστερούμε. Πάντως, δηλαδή είναι φανερό ότι κάθε φορά που αργούμε έρχεται μεγαλύτερος λογαριασμός. Και αυτό νομίζω το καταλάβαμε μετά από τις εκλογές του Σεπτέμβρη και έχουμε κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό όσα μας λέει ότι έχετε κάνει τις πιο πολλές μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων από οποιοδήποτε χώρα. Γι' αυτό μας δίνει και το Δουνουτού η ειδική ομάδα για τη φορολόγηση ότι είναι πολύ εκπληκτικό αυτό που κάνετε με μια ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατήσεις πίσω, όπως έχουμε κρατήσει πίσω, μέχρι να δείξουν και άλλοι τα χαρτιά τους. Γιατί η συνολική λύση που θα φέρουμε στο κόμμα μας και μετά στην κοινωνία θα είναι μια λύση που εμείς θα πρέπει να μπορούμε να την υποστηρίξουμε ότι βοηθάει το δικό μας τον κόσμο. Ωραία, τον πάμε... κόσμο που υποφέρει. Άρα δεν είναι ότι έχουμε καθυστερήσει στο σύνολο. Έχω καθυστερήσει σε 3-4 πράγματα που θέλουμε να δούμε τι θα είναι τα πλεονάσματα, τι θα είναι τα μεσοπρόθεσμα στο χρέος. Άμα τα δώσουμε αυτά πριν μας το πούνε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε καλοί διαπραγματευτές. Κύριε Τσακαλώτο, κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί δέχονται να μας δώσουν, να εγγυηθούν εν πάση περιπτώσει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που θα είναι μια καλή εξέλιξη. Πολύ καλή. Εμείς, τι θα είμαστε από την πλευρά μας έτοιμοι να δώσουμε? Είναι αλήθεια ότι είστε έτοιμοι να δώσετε το αφορολόγητο και σε ποιο βαθμό? Και σας ρωτώ, γιατί το αφορολόγητο μέχρι προχθές ήταν κόκκινη γραμμή για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πάνω στο τραπέζι και το συζητάτε. Εμείς ως διαπραγματευτική ομάδα ποτέ δεν είχαμε λευκή επιταγή ούτε από το κόμμα μας ούτε από την κυβέρνησή μας. Είχαμε και κόκκινες γραμμές που έπρεπε να τις διαπραγματευτούμε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για ένα συγκεκριμένο μέτρο, πρέπει να σας πω το σύνολο, το συνολικό πακέτο. Εμείς, ό,τι αλλαγή γίνει... Διακοπή, που δεν είναι, δεν... σας διακόπτω. Να καταλαβαίνω λοιπόν ότι αν
το συνολικό πακέτο ικανοποιεί στα μέτρα για το χρέος και λοιπά, εκεί μπορεί, μπορεί και άλλα μέτρα που μπορούν να... μπορεί να μπείτε σε συζήτηση και για το αφορολόγητο. Όχι, δεν διαπραγματευόμαστε. Και ρωτώ ειδικά για το αφορολόγητο, ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς, ή έτσι λέει τουλάχιστον. Και σε ένα κόμμα της αριστεράς το να φορολογηθούν τα πολύ μικρά εισοδήματα, φαντάζομαι ότι είναι θέμα. Βεβαίως είναι θέμα, και πόσο αναδυναμητικό είναι το φορολογικό σύστημα είναι από τις βασικές ρογμές μεταξύ δεξιά-αριστερά σε όλες τις χώρες. Εγώ σας λέω το εξής, ότι δεν διαπραγματευόμαστε μόνο για το αφορολόγητο και θετικά πράγματα που θα κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε και θετικά πράγματα. Ήδη φέτος αρχίσαμε 750 εκατομμύρια το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Άρα το συνολικό πακέτο δεν είναι μόνο που λέτε εσείς με το χρέος ή με τα... Αλλά μπορεί να είναι και άλλα μέτρα, λέτε, άλλα μέτρα θετικά. Άρα γι' αυτό οι δικοί μας άνθρωποι πρέπει να είναι πιο χαλαροί, να περιμένουν τη συνολική λύση και να δούνε στο συνολικό πακέτο ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα που τους έχουμε αδικήσει. Γιατί τους έχουμε αδικήσει? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχαμε απόλυτη προτεραιότητα την ανθρωπιστική κρίση. Βάλατε τους μεγαλύτερους φόρους. Αλλά σας εξηγώ γιατί. Σας εξηγώ γιατί όμως. Δεν είχαν τα δύο προηγούμενα μνημόνια τόσους φόρους. Επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Γιατί είχαμε τους εξής περιορισμούς. Από τη μια μεριά είχαμε απόλυτη προτεραιότητα στην ανθρωπιστική κρίση. Από την άλλη μεριά δεν είχαμε τους τρόπους και κάναμε λάθος. Και έχω κάνει και δημόσια αυτοκριτική ότι μπορούσαμε γρήγορα να βάλουμε τους πλούσιους να πληρώσουν και να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτοί οι δύο περιορισμοί τώρα είναι λιγότεροι. Γιατί σήμερα μίλαγα με έναν από τους προέδρους των συστημικών τραπεζών που μου έλεγε ότι δεν μπορεί να φανταστείς, Ευκλή, τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές κάρτες της τράπεζας. Και από εκεί θα πάρετε πάρα πολλά έσοδα. Άρα δεν είναι μόνο τα μέτρα που συζητάω με την Τρόικα. Η Τρόικα δεν ενδιαφέρει τα μη παραμετρικά μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Από εκεί θα ελευθερωθούν πολλοί πόροι που θα τα χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά τους έχουμε αδικήσει. Έχουμε αδικήσει ανθρώπους με αυτό που κάναμε και σας προσπάθησα να σας εξηγήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ γιατί το κάναμε, γιατί ήταν η περιορισμή και πώς θα το διορθώσουμε. Τώρα, πείτε μου κάτι. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής μνημονίων, είστε πλέον μνημονιακό κόμμα. Άκουσα τον κύριο Φίλη να λέει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε το εμείς οι αμόλυντοι και οι άλλοι οι μολυσμένοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι του μνημονίου πλέον. Δεν συμφωνώ με τον Νίκο. Έχουμε μια διαφορά σε αυτό. Εγώ θεωρώ, αν σκεφτεί κανείς τι διαπραγματευτήκαμε, να υπάρχει εθνική σύνταξη, ότι να προστατευθούν τα σπίτια μέσα από το νόμο Κατσέλη, ότι τα πράγματα που έκανε ο ίδιος ο Νίκος ο Φίλης στο Υπουργείο Παιδείας και θα συνεχίζει να τα κάνει ο κύριος ο Κώστας ο Γαβρόγλου στην παιδεία, αυτά που κάνει ο Ξανθός στην υγεία, θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας αν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ θα έκαναν αυτές τις παρεμβάσεις στην παιδεία ή η Θεανό ή Φωτίου στην ανθρωπιστική κρίση. Δεν πιστεύω καμιά κυβέρνηση. Πάντως η Νέα Δημοκρατία στο τελευταίο διάστημα, Σαμαρά, κάποιους φόρους άρχισε να μειώνει. Και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ότι ερχόμενος θα μειώσει φόρους. Και σήμερα. Αλλά δεν είπε τι θα κάνει όμως στα νοσοκομεία. Δεν είπε τι θα κάνει στην παιδεία. Δεν είπε στο ΦΠΑ που τον έχω ρωτήσει τόσες φορές. Στα νοσοκομεία, ας μην την ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Αλλά ξέρετε πόσους νοσοκόμες και νοσοληπτικό προσωπικό θα πάρουμε φέτος και πόσους γιατρούς θα πάρουμε φέτος. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει απαντήσει μία ερώτηση που το έχω κάνει 6 φορές. Όταν λέει θα είναι 2 οι συντελεστές του ΦΠΑ, 20 και 10, θα μας πει που είναι τα φάρμακα που τώρα είναι στο χαμηλότερο. Δηλαδή αυτό, ξέρω και εγώ να λέω κουβέντες ότι θα κάνουμε αυτό, θα μειώσουμε τους φόρους. Αλλά άμα δεν πω τι θα γίνει στην παιδεία, τι θα γίνει στην υγεία, τι θα γίνει στα φάρμακα, νομίζω δεν είναι μια πολιτική που μπορεί να αντιπαρατεθώ. Πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα σήμερα στη Βουλή να λέει υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν είναι ανάγκη να επιβάλλουμε συνέχεια φόρους. Να κόψουμε τις δαπάνες, να περιορίσουμε αν χρειαστεί και το αφορολόγητο, αρκεί να προστατεύσουμε με βάση τον αριθμό των παιδιών, τις πολύτεκνες οικογένειες κλπ. Έβαλε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά το χειρότερο που κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να φορολογούμε τις επιχειρήσεις όλο και πιο ψηλά, γιατί αυτό χτυπάει εκεί που θέλουμε αποτέλεσμα, δηλαδή την ανάπτυξη. Καλά, και θέλω να σας ρωτήσω, αν εκεί στο θέμα των φόρων
των επιχειρήσεων, σκοπεύετε να κάνετε κάτι? Μα εγώ θυμάστε για τα πρωτογενή πλεονάσματα είχα κάνει την πρόταση 2,5 συν 1, όπου το 1 θα το παίρναμε πίσω και θα το δίναμε για να μειώσουμε στις, όχι σε όλες τις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από τη μεριά της κοινωνικές προσφορές, είτε από τη μεριά των φόρων. Και σας ομολόγησα ότι έχουμε αδικήσει κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά γενικά ότι μειώνω τους φόρους και δεν λέω τι θα κόψω, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν είναι πολιτική συζήτηση αυτή. Να μου πούνε ότι θέλουν να μειώσει και ο κύριος Τουρνάρας που ήταν υπουργός του κύριου Σαμαρά, αλλά και ο κύριος Σταϊκούρας τώρα που φαντάζομαι, να μου πούνε τι θα κόψουνε. Πάντως, γιατί... ενώ ήταν υπουργός του κύριου Σαμαρά, σαν πρόεδρος κεντρικής τράπεζας, σας στήριξε στη διαπραγμάτευση. Όχι, και με επιστολή στο ταμείο. Δεν το έκανα αυτό. Εγώ δεν το είπα για... Λειτουργεί δηλαδή εθνικά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να το παραδεχτείτε. Εγώ το παράπονο μου δεν είναι για αν μας βοηθάει στη διαπραγμάτευση. Είναι όποιος λέει λιγότερες δαπάνες θα μου πει πού θα είναι αυτές τις δαπάνες. Γιατί αλλιώς δεν είναι εξωβαρή κουβέντα. Τώρα, γιατί αλλιώς σήμερα υπάρχουν ακόμα κόκκινες γραμμές ή έχουν γίνει όλα ροζ? Βεβαίως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και ποιες είναι? Οι κόκκινες γραμμές δεν πρόκειται να δεχτείτε. Είναι ο κόσμος της εργασίας να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Να θεωρεί ότι όταν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη που έρχεται, που το λέει και ακόμα το Δουνουτού, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2,5 και 2,7, η Κομισιόν το ανέβασε σε 3,1 για το 2018, να αισθάνεται ο κόσμος της εργασίας ότι παρόλο που δεν, ότι συμμετείχε παραπάνω από ό,τι το αναλογούσε στην κρίση, ότι θα κερδίσει παραπάνω από ό,τι άλλοι στην ανάκαμψη. Μου λένε... Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Ο κόσμος της εργασίας. Οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει. Οι άνεργοι. Επομένως και το αφορολόγητο, λέω εγώ. Θα το δούμε όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο, για να πούμε σε αυτό. Δεν είναι μόνο... Αυτή η απάντηση το αφήνει ανοιχτό το θέμα. Τώρα έρχομαι εγώ... Μα ένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να κλείσει ζητήματα αυτό. Εγώ θα πω πάντως ότι... σας άκουσα και πριν να λέτε ότι οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Αναφερθήκατε και στο κόμμα και στην κυβέρνηση και στις συλλογικές αποφάσεις. Το ερώτημα είναι, φοβάστε κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί κάποιοι, αν κάτι στραβώσει στη διαπραγμάτευση, να σας μετατρέψουν σε αποδιοπομπαίο τράγο, να σας φορτώσουν στην πλάτη το μουτζούρι που λέγαμε μικρή. Ας πετύχει η αριστερά αυτό που θέλει να πετύχει για τις κοινωνικές τάξεις που θέλει να υποστηρίξει και ας είμαι ο μουτζούρης. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να έχουμε μια σοβαρή πολιτική, όχι μόνο στη διαπραγμάτευση, και στην υγεία και στην παιδεία και στην απασχόληση και στα ανθρώπινα δικαιώματα και για τους μετανάστες και να είμαστε περήφανοι σε ένα χρόνο. Παρόλο που είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί άνθρωποι εντός της Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας θα πούνε, παρόλο που αυτοί ήταν σε διαπραγμάτευση, αυτοί κάνανε αυτά και αυτά και αυτά. Και όπως μου είπατε πριν αρχίσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω άμα είναι φάουλ αυτό, ότι προβλέπουμε στην Ευρώπη μεγάλες αλλαγές. Άρα το ζήτημα είναι σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη με το Brexit και με το Trump και με... θα μπορεί η αριστερά να έχει μια φωνή κοινωνική και παρέμβαση σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, αυτό είναι το ήταν μεγάλο ζήτημα. Τελευταίο, ο Πρωθυπουργός. Γιατί βγήκε πριν από λίγες μέρες στην εφημερίδα των συντακτών και είπε ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα? Τι θέλετε να πει, να βγει ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα δις και μετά αυτοί να το πάνε στα δύο δις? Τι θέλετε να πει? Ο Πρωθυπουργός πρέπει να κρατήσει μια γραμμή όπου όσο σκληρή γίνεται για να κάνεις όσο μικρότερη υποχώρηση πριν. Δεν πας σε μια διαπραγμάτευση λέγοντας το minimum, λες πας σε μια διαπραγμάτευση λέγοντας το maximum. Τώρα πείτε μου, με την επίσκεψη Μοσκοβισή μπορεί να είναι μια ευκαιρία να κλείσετε την αξιολόγηση? Νομίζω ότι πάρα... Γιατί ακούω ότι έρχεται με κάποιες προτάσεις να βάλει κάποιες πινελιές που θα λέγαμε τελευταία. Καταρχάς το πρώτο γίνεται και επίτιμος καθηγητής του στο δικό μου το Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο γίνεται, Αθηνών. Έρχεται γι' αυτό. Είναι προφανές σε μένα ότι μπορεί, ποτέ πούμε, τόσο πολύ... να κλείσει κατά την επίσκεψή του η διαπραγμάτευση και να πάμε το Σαββατοκύριακο σε νομοθέτηση μέτρων? Όχι, δεν θα πάμε τόσο γρήγορα. Το βασικό δεν είναι η νομοθέτηση μέτρων, γιατί αυτά που έχουν παραμείνει για νομοθέτηση μπορούμε να τα λύσουμε σε 10 μέρες. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν θα καθυστερείς, δηλαδή αφού γίνει η συμφωνία, μετά πάμε σε διαπραγμάτευση. Καθυστερεί μέχρι να δούμε το συνολικό πακέτο. Και ο κύριος Μοσκοβισή, εγώ νομίζω έντιμα, αλλά και ο κύριος Ντάισοπλουν, έντιμα προσπαθούν να βρουν μια λύση πακέτο για όλα τα πράγματα. Και αυτό είναι που επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση.